Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι Υπουργοί, κύριε Εισαγγελέα του Άριου Πάγου, κυρία Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κύριε Γενική Γραμματής, Ειδική Γραμματής, κύριοι Πρέσβης, κυρίες και κύριοι, είναι εξαιρετική σημασία η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα επιχειρηθεί μια αποτίμηση, αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή όργανα προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετωπίζουν τη χώρα μας και πώς επίσης η χώρα μας αντιμετωπίζει τα όργανα αυτά. Στην πραγματικότητα είναι μια άσκηση στο πιο σημαντικό ίσως εγχείρημα που γνώρισε η ανθρωπότητα με τα πολεμικά, να αναγορευτεί δηλαδή η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε ένα δημόσιο δίκαιο των λαών. Μιλώντας, κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας του Δικαιωμάτου του Ανθρώπου, μοιραία το μυαλό μου έρχεται σε έναν άνθρωπο που έφυγε προχτές, που τίμησε όσο λίγοι την πατρίδα μας, εκφράζοντας τις απόψεις για τον άνθρωπο, τους λαούς και τα δικαιώματα. Η Έρικα Νταΐ δεν είναι πια κοντά μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την ελληνική πολιτική για δεκαετίες στα Ηνωμένα Έθνη, κυρίως στην Υποεπιτροπή, δεν το ξέρεις, στην Υποεπιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τίμησε όσο λίγοι, για να μην πω, με ένα μοναδικό τρόπο, την ελληνική ευαισθησία και τις αξίες της αρχές. Είναι αυτή που πήρε από το χέρι αυτό που ονομάζουμε σήμερα ευάλωτα άτομα, μειονότητες, και κυρίως τα εκατομμύρια των αυτοχθόνων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανάγκασε, οδήγησε τα Ηνωμένα Έθνη στο να υιοθετήσουν πριν από μερικά χρόνια την διακήρυξη για τους αυτόχθονες, η Έρικα Νταΐ. Σας παρακαλώ να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή στη μνήμη της. Θέλω να πω εξ υπαρχής ότι θεωρώ προνόμιο ότι βρίσκομαι να συντονίσω αυτό το τραπέζι εξαιρετικούς συναδέλφους από όλους τους χώρους. Ίσως αυτή η εκδήλωση σημερινή παρουσιάζει μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουμε την παρουσία πρόεδρου της Βουλής, υπουργών, αρμοδίων στελεχών, αξιωματούχων υπουργείων και πολλών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, γιατί βέβαια όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, η απόλαυση των δικαιωμάτων δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά εφαρμογή. Την εφαρμογή την κάνουν τα κράτη, με βάση τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν. Είτε είναι συμβατικές, είτε είναι όλο αυτό το δίκαιο το οποίο παράγεται κυρίως από όργανα τα οποία με έναν χαρακτήρα πολύπλευρο και εξελισσόμενο δίνουν την ευκαιρία λοιπόν στα κράτη να δίνουν μια άλλη κατεύθυνση μέσα στις κοινωνίες. Αυτή είναι μια ένα διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το Κοινοβούλιο, φυσικά γιατί χρειάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις, η δικαιοσύνη, τα δικαστήρια, διότι απαιτείται μια προσαρμογή σε ένα κεκτημένο το οποίο εξελίσσεται, ιδίως σε αυτό των δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς επίσης και φυσικά η διοίκηση. Όλα αυτά έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους, γιατί εμείς είμαστε εδώ αυτοί όλοι οι οποίοι εφαρμόζουμε στην πράξη και επομένως η αξιολόγηση η οποία γίνεται περνάει από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να τονίσω κι εγώ κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε, γιατί είναι κρίσιμο και πρέπει να το καταλάβουμε. Η χώρα μας ενώπιον των οργάνων αυτών όλων, όπως και τα άλλα κράτη, μέλη των διεθνών οργανισμών, είτε μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη, είτε μιλάμε για το Συμβούλιο της Ευρώπης, και να διευκρινίσουμε ότι στον ευρωπαϊκό χώρο, στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης ο κατεξοχήν οργανισμός, αυτός που έχει τις διαδικασίες όλες, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει παράγει ένα σύστημα πολύπλευρο με ρυθμίσεις που αφορούν όχι μόνο γενικά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τα 16 πρωτοκολλά της είναι ένα σύστημα, από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά άλλα,
και ένα σύνολο μηχανισμών επίσης. Είναι λοιπόν αυτός ο οργανισμός ο οποίος φέρνει και ένα soft δίκαιο και είναι πολύ σημαντικό η εκπροσώπηση που έχει η χώρα στα όργανα αυτά. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή υποστήριξη κάθε φορά που δεχόμαστε τον έλεγχο, γιατί το ζήτημα της εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου περνάει από τη μία πλευρά σε ένα διαρκή έλεγχο των κρατών που πρέπει να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν. Αυτό δεν γίνεται απαραίτητα μόνο με έναν διάλογο, γίνεται βάση εκθέσεων, γίνεται βάση αναφορών, γίνεται βάση προσφυγών, καμιά φορά και με ενδιάμεσο παρέμβαση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω και είναι μια διαχρονική παρατήρηση που προσωπικά κάνω. Τα μέλη, οι Έλληνες που μετέχουν στα διεθνή όργανα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είτε σε οικουμενικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, προβάλλουν και μια άλλη ταυτότητα πέρα από την προσωπική τους τύψη της εμπειρογνωμοσύνης. Είναι όλοι αυτοί που πρέπει λοιπόν να τους δούμε και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί εκφράζουν την ελληνική συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του νομικού πολιτισμού που σταδιακά κέρδισε περιφέρειες και γιατί όχι όλο τον κόσμο. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, αυτό που έχει είναι το πιο σημαντικό ίσως είναι ακριβώς ότι άλλαξαν τα δεδομένα και ο άνθρωπος, το άτομο, αυτός ο ξεχασμένος του 20ου αιώνα έγινε υποκείμενο μέσω των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διεθνούς προστασίας, υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, έγινε ένας βασικός φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη διεθνή δικαιοταξία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα μας βοηθήσουν λοιπόν στη σημερινή συζήτηση οι πανελίστες μας εδώ. Όλοι δεν είναι εκπρόσωποι σε όργανα, είναι και στο μέρος της διοικήσεως. Γι' αυτό έχουμε μοιράσει κατά κάποιο τρόπο δύο μέρη η συζήτησή μας. Αρχικά ο Ηλίας ο Καστανάς από την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια η κυρία Μαρία Ρωσίδη που είναι σύμβουλος στην Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα μας παρουσιάσουν αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε σαν οι συστάσεις οι οποίες προκύψανε μέσα από τις ελεκτικές διαδικασίες, όλο αυτό το monitoring από την πλευρά των οργάνων και στη συνέχεια θα ακούσουμε σχόλια και αντιδράσεις κατά σειρά από τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Δίπλα, την κυρία Γαμουλέλη και την κυρία Μαρούδα. Θα επανέλθουμε. Θα παρακαλέσω, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία που θα κάνουμε σήμερα και να δοθεί ευκαιρία ενδεχομένως και για μερικές ερωτήσεις, παρατηρήσεις, τους ομιλητές όλους, τους παρεμβαίνοντες, να κρατήσουν τον χρόνο τους. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να τους κρατήσω σε αυτό. Ας είναι γενναιόδοροι στο ουσιαστικό μέρος και όχι στον χρόνο, την παρέχει του χρόνου. 7 λεπτά καταρχάς οι δύο πρώτοι